μου ιδιότητα για να είναι καταλάβει. Καλησπέρα σας. Τσιλιάς Χρήστος ονομάζομαι, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τριλόφ. Σήμερα έχετε μια κρίσιμη σύσκεψη. Είναι η πρώτη του συντονιστικού που συστάθηκε στον Τρίλοφο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Όντως για πρώτη φορά είναι κρίσιμη και πιστεύω ότι ανοίγονται ένα καλό βράδυ για τον πρωτογενή τομέα. Είναι η πρώτη σύσκεψη που κάνουμε σε επίπεδο 11 μπλόκων στην Κεντρική Μακεδονία. Το Σάββατο στο Τρίλοφο συνήλθαν εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα. Συστήθηκε για πρώτη φορά συντονιστικό όργανο Κεντρικής Μακεδονίας. Θα συνέλθει σε λίγα λεπτά να συζητήσει, να συναποφασίσει όλο το χρονοδιάγραμμα της δράσης των επόμενων ημερών που θα έχουν κινητοποιήσει. Ο λόγος για τον οποίο κατεβαίνει και το διεκδικητικό πλαίσιο. Ο λόγος είναι μια συνεχιζόμενη κατάσταση από πέρυσι, μετά τον αγώνα των 40 ημερών, μετά την κοροϊδία που δεχτήκαμε. Ο αγώνας δεν τελειώνει ποτέ, ο πρωτογενής τομέας συνεχώς συρρυκνώνεται, δεν υπάρχει αύριο. Εδώ είμαστε, για να ξαναπούμε ακόμη μια φορά ότι φτάνει πια, να σταματήσει αυτή η κατάσταση και να αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι από τη μια μεριά αν ζητά πρωτογενή τομέα, πρέπει να το υλοποιήσει, να το κάνει και πράξεις, να μας ακούσει. Αυτά που άκουσε ο Πρωθυπουργός και πέρυσι.